Λοιπόν, Κώστα, να δώσουμε μια συνέχεια και να πάμε λίγο στο θέμα της απολιγνητοποίησης και να πάμε στην Ελλάδα 2028, παρατηρητήριο απολιγνητοποίησης, μια πρωτοβουλία επιχειρηματίων της Δυτικής Μακεδονίας και μάλιστα σχολιάζουν τα όσα ακούστηκαν τα 12 σημεία από τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι μια ομάδα επιχειρηματιών που έχουν άποψη και καταθέτουν την άποψή τους αυτή. Θέλω όμως περισσότερο να μας τα πει ο πρόεδρος, ακριβώς να δώσουμε το βήμα για να ακούσουμε την άποψή τους για το πώς βλέπουν την μετά του λιγνίτη εποχή και πώς μπορεί ο τοπικός επιχειρηματικός κόσμος να παίξει ένα ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση. Κύριε Ακτενίζογλου, καλησπέρα από την Κοζάνη. Καλησπέρα σας. Θέλουμε την άποψή σας. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το ποιοι είστε. Μάλιστα. Είμαστε ένα σύλλογο ο οποίο αποτελείται από του επιχειρηματίε που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τη Δυτική Μακεδονία σε ό,τι έχει να κάνει με την εξόρυξη του λιγνίτη και των σταθμών παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια σε συντηρήσει και αναβαθμίσει των μονάδων. Όλο ο επιχειρηματικό κόσμο ο οποίο ασχολείται με την εξόρυξη και την παραγωγή και του σταθμού παραγωγή έχει μία ανησυχία ότι ο χρόνο ο οποίο έχει έρθει για να μας πει το 2023 και το 2028 μαζί είναι πάρα πολύ σύντομος με αποτέλεσμα να δημιουργεί αυτοματοποιημένη μέτρωση της παραγωγικής διαδικασίας στην περιοχή. Αν καταλαβαίνω καλά, εσείς έχετε την τεχνογνωσία, είστε άμεσα εμπλεκόμενοι με αυτό που λέμε εξόρυξη λιγνίτη και άρα θα είστε και οι πρώτοι ως επιχειρηματικός κόσμος που θα έχετε τις επιπτώσεις από αυτή την απολιγνητοποίηση. Οι δορυφορικές επιχειρήσεις που λέμε, κύριε Ακτενίζογλου. Σωστά, αλλά όχι μόνο εξορυφικές. Είναι όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται και με γερανούς, με μεταφορές, με μεταλλικές κατασκευές, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, αμοβολές, βαφές. Υπάρχει όλος αυτός ο κλάδος ο οποίος πλήττεται. Δεν είναι μόνο η εξόρυξη. Το κομμάτι των χωματουργικών. Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή είναι και το ορυκείο και η σταθμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 32 τεχνικές εταιρείες σε αυτό το σύλλογο, με ένα τζίρο που ξεπερνάει τα 130 εκατομμύρια το χρόνο και με περίπου πάνω από 1.500 εργαζόμενους. Άρα αυτή η ανησυχία μας έχει να κάνει με το ελληνικό δημόσιο, ότι ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει δείξει γρήγορα τα ανακλαστικά σε μια μετάβαση. Γιατί αυτή η μετάβαση, καταλαβαίνετε, δεν είναι όπως λέγεται βίαιη, γρήγορη ή οτιδήποτε, είναι απότομη. Γνωρίζουμε πολύ καλά από το 2009, από εποχή Πυρπίλη, ότι ξεκίνησε μια κατάργηση των λιγνητικών μονάδων, λέγοντας ότι θα φτάσουμε στην πράσινη ανάπτυξη. Ας κάνουμε το αποτύπωμα 2009-2019 και να δούμε τι έχει γίνει στην περιοχή αυτά τα τελευταία 10 χρόνια. Το μόνο που έγινε κλείνουν λιγνητικές μονάδες. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Σαν δραστηριότητα παράλληλη. Και με ένα σαφές σχέδιο μέχρι στιγμής τουλάχιστον όπως το βλέπουμε. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το σχέδιο? Ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος δεν είμαστε ούτε πολιτικός φορέας ούτε είμαστε συνδικάτο. Εμείς γι' αυτό καταθέτουμε τις προτάσεις μας για το λόγο ότι αυτό πρέπει να γίνει συγκεκριμένο και να δούμε αν μπορεί να τρέξει. Για παράδειγμα, χτες έγινε διακοπή στο ελληνικό για από μία προσφυγή. Ένα έργο που θέλει να το τρέξει το κράτος, ξαφνικά δεν μπορεί το ίδιο το κράτος να το τρέξει από νόμους. Φανταστείτε, για μας γιατί είναι ασαφές. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτό το κράτος μπορεί να λειτουργήσει με γρήγορα ανακλαστικά. Και επίσης, έχουμε σαν άποψη ότι πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα για να υπάρχει και μια ροή εισοδήματος σε όλη την περιοχή. Η ροή εισοδήματος δεν θα αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τον ενεργό πληθυσμό. Για παράδειγμα, στις προτάσεις που είπατε, που λέμε για το ασαφές πρώτα για να ολοκληρώσω. Το δικό μου το σχόλιο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ακούστε να δείτε. Το ασαφές. Ναι, πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, μας είπαν ότι θα γίνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο σε αυτό. Θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο από τη ΔΕΗ, τι χρονοδιάγραμμα έχει, για να μπορέσουμε και εμείς οι επιχειρήσεις και όλοι οι εργαζόμενοι που κάναμε μία πρόταση να συμμετέχουμε ως ενεργειακή κοινότητα σε αυτή την επένδυση την καινούρια. Καμία εταιρεία από αυτές που είναι στο σύλλογο, για να ξεκαθαρίσουμε, δεν ασχολείται με ΑΠΕ. Αλλά αυτή η μεταστροφή να είμαστε και εμείς συμμέτοχοι σε αυτό. Και να συμμετέχουμε όχι μόνο ενεργά στην κατασκευή,
αλλά να είμαστε κι εμείς μέτοχοι. Για να αλλάξετε κι εσείς το μοτίβο σιγά σιγά. Απλώς πρέπει να έχετε τα δεδομένα που λείπουν τώρα. Το αντικείμενο. Ναι, το αντικείμενο. Όλα λείπουν. Απλώς κύριε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, είστε 32 τεχνικές εταιρείες. Σεβαστό το νούμερο, αν κρίνω και από το τζίρο που είπατε τον ετήσιο. Σήμερα υπάρχει διάβλος επικοινωνίας. Επικοινωνείτε με το Υπουργείο, με την Πολιτεία. Σας έχει φωνάξει κανείς να καταθέσετε την γνώση σας, τις προτάσεις σας και όλα αυτά? Ή απλά εδώ κάνουμε μια ακαδημαϊκή τηλεοπτική κουβέντα, χωρίς να έχει ουσία, γιατί δεν έχετε καλεστεί σε κάποιες από τις σκέψεις? Ο Σύλλογος είναι καινούργιος, όπως ξέρετε. Έχει δημιουργηθεί εδώ και ένα μήνα. Δεν είναι κάτι το οποίο υπήρχε. Και δημιουργήθηκε γιατί πάρα πολύ γρήγορα ανακοινώθηκαν όλα αυτά που λέγεται απολιγνητοποίηση. Την Παρασκευή βρεθήκαμε με τον κύριο Χακηδάκη ως Προεδρείο και αναφέραμε τα 4 βασικά που βλέπουμε ότι πρέπει να τα προσέξει. Ας πούμε, για παράδειγμα, στα φορολογικά. Δεν μπορεί να περιμένει από τις επιχειρήσεις προκαταβολή φόρου στο νέο έτος, όταν εμείς ξέρουμε ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε μείωση του τζίρου πάνω από 60%. Και αυτή η αναμόχρευση των χρημάτων θα μας βοηθήσει να σταθεροποιηθούμε κάπως από το να προκαταβάλουμε χρήματα τα οποία την επόμενη χρονιά ξέρουμε δεν θα κάνουμε το γύρο. Το δεύτερο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι με τις αποσβέσεις των επιχειρήσεων. Να γίνει όπως γίνεται στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ με το που ανακοίνωσε ότι θα κλείσει λιγνητικές μονάδες νωρίτερα, μειώνει το χρόνο των αποσβέσεων από τη δεκαετία στα τελευταία 3-4 χρόνια. Θα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο για τις επιχειρήσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εάν προχωρήσει αυτό το μέτρο που λέγεται απολιγνητοποίηση, δεν θα υπάρχουν λεφτά. Δεν θα υπάρχει οικονομία για να μπορέσουμε να βρούμε αντικείμενο. Η μεταστροφή των επιχειρήσεων δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή, ανοίγουμε ένα κουμπί και κάνουμε μία άλλη εργασία. Ούτε είμαστε αγρότες, ούτε είμαστε παραγωγή προϊόντων. Ο Υπουργός σας απάντησε σε αυτά που του είπατε, τα οποία είναι η πραγματικότητα, ο ρεαλισμός, το ελεύθερο επιχείρημα. Τι σας απάντησε σε όλα αυτά? Ο κύριος Καντζηδάκης μας απάντησε ότι θα μιλήσει με τον κύριο Σταϊκούρα και τα είδε λογικά. Το δεύτερο που είχαμε θέσει και μετά το ανακοίνωσε βέβαια, είναι ότι να προχωρήσουμε οι αποκαταστάσεις των εδαφών, ώστε να δοθεί και ένα χρόνος στις χωματουργικές εταιρείες. Να έχουν εμπλοκή και οι τοπικές εταιρείες σε αυτό το έργο. Έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν, γιατί κοστολογικά είναι ανταγωνιστικές οι εταιρείες που έχουμε στην περιοχή μας. Σε όλους τους κλάδους. Το ξέρω κιόλας το θέμα. Είτε είναι σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για να πούμε και την αλήθεια, όλοι οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας έχουν γίνει από τεχνικές εταιρείες που πηγάζουν από την περιοχή μας. Όλες, είτε είναι του ιδιώτη, είναι τη. Υπάρχει το know-how. Βεβαίως. Και αυτό το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να δηλώσουμε ότι δεν γίνεται από τις τεχνικές σχολές, γίνεται από την ίδια την τεχνική εταιρεία, η οποία προσπαθεί, εκπαιδεύει για να έχει αυτό το τεχνικό προσωπικό. Και αυτό το τεχνικό προσωπικό είναι η κόρη οφθαλμού της περιοχής μας. Αυτός ο τεχνικός κόσμος έχει πάει στο εξωτερικό με εταιρείες που εδράζονται στην περιοχή μας και έχουν φέρει σε εποχές δύσκολες, το 2015, το 2016, το 2017, έχουν πάνω από 400 άτομα έχουν πάει στο εξωτερικό και εργάστηκαν σε τέτοιες θερμικές μονάδες, δηληστήρια. Τεχνογνωσία, εμπειρία. Βεβαίως και εμπειρία, αλλά και η κρίση στο ότι οι οικογένειες είχαν ένα εισόδημα. Πάντως, κύριε Ακτενίζογλου, για να ολοκληρώνουμε, από ό,τι κατάλαβα τώρα, μορφοποιείται πλέον αυτός ο σύλλογος που είναι και καινούριος. Επιτέλους, να το πούμε κιόλας ότι οι δορυφορικές επιχειρήσεις αποκτούν αυτό που λέμε φωνή και πρόσωπο. Έχουν φωνή. Ναι, πάντα λέγαμε δορυφορικές επιχειρήσεις και ήταν κάτι ασαφές. Και ήταν κάτι ασαφές. Κάποια στιγμή να σας φέρουμε και εδώ στο στούντιο να πούμε και πολλά περισσότερα, αλλά νομίζω ότι πρέπει τώρα οι προτάσεις σας να μεταδοθούν αυτό που λέμε στην πολιτεία, σε βουλευτές, σε δημάρχους, για να μπούμε σε αυτό το μεγάλο μπούσουλα που ετοιμάζεται σαν master plan. Σωστά? Σωστά, σωστά. Εμείς αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι είμαστε ένας σύλλογος, ο οποίος είμαστε με μια στρατηγική της μη αντιπαλότητας. Πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, βλέπουμε την επόμενη μέρα, αλλά βλέπουμε και αποτυπώνουμε την πραγματική οικονομία και το πραγματικό αποτύπωμα του ελληνικού δημοσίου. Δεν φοβόμαστε ειλικρινά ότι το ελληνικό δημόσιο δεν θα μπορέσει να προλάβει και δεν έχει αντανακλαστικά για αυτή την μεταστροφή. Θα αναφέρει έγκυο, λέτε, σύμφωνα με την εμπειρία. Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ τα τελευταία 200 χρόνια, έχει δει να τρέξει κάτι γρήγορα. Φοβάμαι ότι έχετε δίκιο. Γιατί να το κάνει τώρα?
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα χαρούμε να τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.